Ελεύθερος αφέθηκε ο Φρέντι Μπελέρης από τις φυλακές της Αλβανίας, καθώς σήμερα εξετάστηκε το αίτημα αποφυλάκησης που είχε καταθέσει. Σημειώνεται πως σήμερα οι αρχές της Αλβανίας θα εξέταζαν το αίτημα αποφυλάκησης του Φρέντι Μπελέρη, που είχε καταθέσει ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από τον περασμένο Ιούλιο. Ο Φρέντι Μπελέρης εξάλλου είχε ήδη εκτίσει τα 2/3 της ποινής του, καθώς έχει περάσει ήδη 16 μήνες μέσα στις φυλακές της Αλβανίας. Τον Ιούλιο, οι δικαστές είχαν δώσει νέα αναβολή επικαλούμενοι τις καλοκαιρινές άδειες στα δικαστήρια. Ο Φρέντι Μπελέρης, μετά την απόφαση των Αλβανών δικαστών για αναβολή της δίκης του, μεταφέρθηκε ξανά στη φυλακή. Υπενθυμίζεται πως είχε προηγηθεί ολιγορήμερη άδεια προκειμένου να ορκιστεί ευρωβουλευτής. Για την αποφυλάκηση του Φρέντι Μπελέρη από τις αλβανικές φυλακές, τοποθετήθηκε κατά την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η αποφυλάκηση του εκλεγμένου ευρωβουλευτή Φρέντι Μπελέρη μετά από περίπου 16 μήνες κράτησης και φυλάκησης αποτελεί μια θετική εξέλιξη. Παρά τα αυτά δεν αναιρούνται τα όσα έχουν συμβεί και οδήγησαν στην παρατεταμένη κράτησή του και σε όλα όσα, και στα όσα γνωρίζουμε ήδη σχετικά με το κράτος δικαίου και θεμελιώδεις κανόνες. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να μεριμνά για την ελληνική εθνική μειονότητα και να αναδεικνύει τα ζητήματα τα οποία συνδέονται με το διεθνές δίκαιο και με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε, ένα θέμα, δεν ξέρω αν το αξιολογείτε διπλωματικά, οι τουρκικές αντιδράσεις για μια ελληνική σειρά, το Φαμαγκούστα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν διαγράφεται.